Καλημέρα σας. Χαίρετε. Πόσο υψηλά είναι τα επίπεδα του άγχου σας αυτή την εποχή? Ξέρω. Δεν θα είναι και χαμηλά. Γιατί δεν μπορούμε να αγιάσουμε. Απ' τη μια ο κορονοϊός, απ' την άλλη τα εγκλήματα, οι βιασμοί, οι πόλεμοι, οι απειλές, είναι ένας βομβαρδισμός. Ειδικά από τις ειδήσεις, αν ανοίξετε ειδήσεις, είναι σαν να ανοίξει ένα παράθυρο στο άγχος. Οπότε, τι τρόπο έχουμε να το διαχειριστούμε? Υπάρχει κάποιος τρόπος εκτός από ψυχοφάρμακα? Και δεν λέω, ανοίξει τις ειδήσεις και τρελαίνεσαι. Ανεβαίνει το άγχος στο φουλ. Και αρχίζει όχι μόνο το άγχος για το τι συμβαίνει γύρω μας, αλλά κυρίως για το τι θα συμβεί στο αύριό μας. Yeah. Τι άλλο μας περιμένει στην επόμενη γωνία. Οπότε πραγματικά συνειδητοποιούμε ότι μέσα στο όνειρο είμαστε ευάλωτοι. Δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, όσο ελεγκτικοί και αν είμαστε. Δεν μπορούμε να αναστείλουμε ορισμένα πράγματα. Όμως ένα μπορούμε να το κάνουμε. Μπορούμε να αναζητήσουμε και να βρούμε μέσα μας ένα σταθερό, γαλήνιο, ασφαλές σημείο. Αυτό είναι εκεί πάντα. Το θέμα είναι να το θυμηθώ, να στραφώ σε αυτό και ύστερα να εκπαιδεύσω το νου μου να καταφεύγει σε αυτό συνεχώς. Όχι να το αναζητήσει μέσα στην αναμπουμπούλα του πανικού ή της κρίσης πανικού και άγχους, αλλά να το βρω κάθε μέρα, να συνδεθώ μαζί του, όχι μόνο σε αυτό το καθημερινό 20 λεπτό, αλλά και μέσα σε όλες τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Ωστόσο, λίγο είναι αυτό που κάνουμε? Όχι, είναι πολύ. Μπράβο μας, λοιπόν, που είμαστε όλοι εδώ μαζί και σήμερα και καλωσορίσατε στο μάθημα 208. Το οποίο είναι επανάληψη του μαθήματος 188. Η ειρήνη του Θεού λάμπει μέσα μου τώρα. Βάσει αυτού που είπε η Ιουλία μου πριν, το μάθημα 208, η ειρήνη του Θεού λάβει μέσα μου τώρα, γίνεται ένας στόχος πλέον. Και εδώ να δούμε τι μας λέει από τη θεωρία. Η θεωρία λοιπόν στο κεφάλαιο 17, υποκεφάλαιο 6, με τίτλο «Καθορίζοντας το στόχο», μας λέει «Η αξία να αποφασίζετε εκ των προτέρων τι θέλετε να συμβεί, παράδειγμα στην ημέρα σας, είναι απλά ότι θα αντιληφθείτε την κατάσταση ως μέσον για την επίτευξη αυτού που θέλετε να συμβεί». Το τι θέλετε να συμβεί, λοιπόν, δεν αφορά σε γεγονότα, Μαρία μου. Ακριβώς. Αφορά σε ψυχολογικές καταστάσεις. Τι θέλω να συμβεί μέσα μου. Μέσα μου. Τι θέλω να νιώθω. Έτσι. Οπότε το λέμε πάλι ότι η ειρήνη του Θεού λάμπει μέσα μου τώρα, είναι ένας στόχος προς επίτευξη σήμερα. Είναι αυτό που λέμε πάρα πολλές φορές, ότι το βαθύτερο ζητούμενο είναι πίσω από ό,τι ψάχνουμε μέσα σε πρακτικά ζητήματα στην καθημερινότητα. Θέλω να πάω εκεί, θέλω να κάνω αυτό, θέλω να έχω αυτά, έτσι ώστε στο βαθύτερο ζητούμενο να νιώσω κατά έναν συγκεκριμένο τρόπο. Ασφάλεια, ειρήνη, χαρά, ότι αγαπιέμαι. Άρα εδώ μας λέει, πήγαινε κατευθείαν, βρε παιδάκι μου, στο βαθύτερο ζητούμενο και αποφάσισε τι θες να νιώθεις. Ύστερα, αν αποφασίσεις, για παράδειγμα, ότι η ειρήνη του Θεού είναι το μόνο που θέλεις να νιώθεις, ό,τι και αν συμβαίνει στα εξωτερικά γεγονότα, θα ζητάς να ευθυγραμμιστεί με αυτό το στόχο. Ακριβώς. Και μας λέει και κάτι περισσότερο εδώ για να το καταλάβουμε, ότι εφόσον έχουμε αυτό το στόχο, λοιπόν, θα καταβάλουμε γι' αυτό κάθε προσπάθεια να παραβλέψουμε ό,τι παρεμποδίζει την επίτευξη του στόχου μας, και θα συγκεντρωθούμε σε ό,τι μας βοηθά να το πραγματώσουμε. Έτσι, είναι αρκετά ευκρινές ότι αυτή η προσέγγιση, να τοποθετείται εξ αρχής ο στόχος, σας παίρνει πιο κοντά στη διάκριση μεταξύ αληθινού και ψεύτικου, την οποία κάνει το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή, το αληθές μετατρέπεται σε μέσον επίτευξης του στόχου, η ειρήνη του Θεού λάμπει μέσα μου τώρα, ενώ το ψέμα, οτιδήποτε άλλο δηλαδή, από αυτή την άποψη, μετατρέπεται σε κάτι απολύτως άχρηστο. Και έτσι, η οποιαδήποτε κατάσταση μπορεί να έχει νόημα, αλλά μόνο επειδή ο στόχος της έδωσε το νόημα. Δηλαδή, οποιαδήποτε κατάσταση συναντήσουμε, η οποία μας φέρνει ταραχή και μας κάνει να χάνουμε το στόχο που έχουμε βάλει, σημαίνει ότι είναι μια ψευδής κατάσταση. Yeah. Είναι κάτι που απλώς μας συμβαίνει και τρέχει το εγώ να του δώσει νόημα κάνοντας προβολή,
Δεν φταίω εγώ που νιώθω έτσι, φταίει ο κόσμος έξω. Επανερχόμαστε όμως σε αυτό, τοποθετώντας πάλι τον εαυτό μας, το νου μας, στο «Η ειρήνη του Θεού λάμπει μέσα μου τώρα», έτσι που να δώσουμε εμείς νόημα στα πράγματα και ό,τι είναι σύμφωνο με το στόχο μας το θεωρούμε αληθές, όλα τα άλλα τα θεωρούμε απλώς εμπειρίες, οι οποίες χρειάζεται να ευθυγραμμιστούν με το στόχο που έχουμε βάλει. Και να δούμε λίγο ακόμα κάτι σε αυτό. Το εγώ πιστεύω ότι οι καταστάσεις φέρουν τις εμπειρίες. Το Άγιο Πνεύμα γνωρίζει πως μια κατάσταση είναι όπως την προσδιορίζει ο στόχος. Και η εμπειρία που επιφέρει εξαρτάται από αυτό το στόχο. Άρα εδώ μας λέει ότι από το να είμαι ένας απλός νους ο οποίος αντιλαμβάνεται, γίνομαι αυτός ο οποίος δημιουργεί. Αυτό σημαίνει δημιουργώ την πραγματικότητά μου. Έτσι δημιουργείται η πραγματικότητά μου με αυτόν τον τρόπο, μέσα από τα μαθήματα θαυμάτων. Γίνομαι εγώ δημιουργός, εγώ καθορίζω το στόχο και όλα τα πράγματα ευθυγραμμίζονται με το στόχο. Ό,τι δεν ευθυγραμμίζεται, απορρίπτεται. Άρα, Μαρία, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε όλοι ότι όταν νιώθω άγχος ή θλίψη ή πανικό, δεν έχω βάλει ένα στόχο. Και αν δεν βάλω εγώ στόχο, θα βάλει το εγώ για μένα. Ναι, θα πάρει μάλιστα όλες τις καταστάσεις, θα τις κατακαιρματίσει και θα υπηρετήσει τους δικούς τους σκοπούς. Ναι, ακριβώς, τους δικούς τους σκοπούς, γιατί κάνει προβολή στα πράγματα απ' έξω. Οπότε φαινόμαστε να είμαστε όντως θύματα του κόσμου. Ενώ στην πραγματικότητα είμαστε θύματα του ύπνου μας. Ναι. Ότι κοιμήθηκε ο νους του Υιού του Θεού και δεν ξύπνησε για μια στιγμή να πει «Γεια στάσου, αδελφέ, τι νιώθω αυτή τη στιγμή, άγχος». Το έχω επιθυμήσει συνειδητά, όχι. Λοιπόν, το παραδίδω όπως είναι στον Ιησού και του λέω «Μου είπες να σου δώσω τα βάρη μου, πάρ' σε παρακαλώ, θέλω την ειρήνη σου για αντάλλαγμα». Ναι. Έτσι όπως τα ακούτε. Ναι. Έτσι λοιπόν σήμερα είμαστε με το στόχο «Η ειρήνη του Θεού λάμπει μέσα μου τώρα». Θα μείνω ακίνητος και θα αφήσω τη γη να μείνει ακίνητη μαζί με μένα. Και μέσα σε αυτή τη γαλήνη θα βρούμε την ειρήνη του Θεού. Είναι μέσα στην καρδιά μου, η οποία είναι αυτόπτης μάρτυρας του ίδιου του Θεού. Επειδή... δεν είμαι ένα σώμα, είμαι ελεύθερη. Επειδή εξακολουθώ να είμαι όπως με δημιούργησε ο Θεός, πνεύμα αθάνατο. Η ειρήνη του Θεού λάμπει τώρα μέσα σου και από την καρδιά σου απλώνεται σε όλο τον κόσμο. Σταματά για λίγο για να χαϊδέψει κάθε τι ζωντανό και να το αφήσει μια ευλογία που θα μείνει μαζί του για πάντα. Ό,τι δίνει είναι αιώνιο. Αφαιρεί όλες τις σκέψεις των εφήμερων και ανάξιων πραγμάτων. Ανανεώνει όλες τις κουρασμένες καρδιές και φωτίζει όλη την όραση στο πέρασμά της. Όλα τα δώρα της δίνονται σε όλους και όλοι ενώνονται για να δώσουν ευχαριστίες σε σένα που δίνεις και που έχεις λάβει. Και καθώς συμβαίνει αυτό, η λάμψη στο νου σου υπενθυμίζει στον κόσμο αυτό που έχει ξεχάσει και ο κόσμος αποκαθιστά τη μνήμη και σε σένα επίσης. Η σωτηρία εκτενοβολεί από σένα με δώρα ανεκτήμητα, τα οποία προσφέρονται και ανταποδίδονται. Σε σένα, το δότη του δώρου, ο ίδιος ο Θεός δίνει ευχαριστίες. Και τι ωραίο το απεικονίζει αυτός ο πίνακας του Γιουστάβ Κλίμτ, το φιλί, που ενώ είναι ένα ερωτικό και κανείς πηγαίνει στα γήινα, στην πραγματικότητα, αν το δούμε σαν το φιλί του Θεού στην ψυχή, είναι τόσο γλυκό, τόσο ωραίο και πόσο παραδομένη η ψυχή στην αγκαλιά του Θεού. Να το δούμε πάλι, είναι πολύ ωραίο να το δούμε. Αν το δούμε με αυτά τα μάτια, είναι πόσο παραδομένη η ψυχή σε μια αγκαλιά που τόσο πολύ την περιβάλλει και με τη στοργή. Ναι, ναι. Αυτή είναι η επανερμηνεία, Μαρία. Αυτό είναι το να βάλουμε όλα τα πράγματα αυτού του κόσμου να υπηρετήσουν την ειρήνη του Θεού. Πας στο μουσείο, βλέπεις τον πίνακα και αντί να δεις απλώς μια ερωτική σκηνή ανάμεσα σε έναν άντρα και σε μια γυναίκα, αν έχεις εκκινήσει τη μέρα σου λέγοντας «Θέλω όλα να υπηρετήσουν την ειρήνη του Θεού», βλέπεις τον πίνακα και λες «Να, ο Θεός φυλάει την ψυχή αυτή τη στιγμή, ποια ψυχή, αυτή που έχει δώσει τη συγχώρεση, την έχει μοιράσει». Δεν σπαθαλάζω σκοπό τα πράγματα. Οπότε πραγματικά δημιουργώ τη δική μου πραγματικότητα. Και δεν είμαι έρμεο των καταστάσεων, οι οποίες μου χρησιμεύουν τότε για να προβάλλω τα δεινά μου έξω. Αντί λοιπόν να κάνω αυτό,
ας έχω ένα άλλο σημείο εκκίνησης. Θέλω μόνο την ειρήνη του Θεού να λάμπει μέσα μου και όλα να υπηρετήσουν αυτό μέσα στο νου μου και βέβαια θα το ακτινοβολήσω και προς τα έξω. Έτσι μαθαίνω να χρησιμοποιώ τη δύναμη της επιλογής. Και έχω γι' αυτό πανίσχυρους συμμαχούς. Αλήθεια. Σήμερα εξασκούμαστε στο να ερχόμαστε πιο κοντά στο φως μέσα μας. Παίρνουμε τις περιπλανόμενες σκέψεις μας και απαλά τις επιστρέφουμε εκεί όπου ευθυγραμμίζονται με όλες τις σκέψεις που μοιραζόμαστε με τον Θεό. Θα τα συγχωρέσουμε όλα, απαλλάσσοντας όλο τον κόσμο από ό,τι νομίσαμε ότι μας έκανε. Διότι εμείς πλάσαμε τον κόσμο όπως τον θέλαμε. Τώρα επιλέγουμε ότι είναι αθώος, αναμάρτητος και ανοιχτός στη σωτηρία. Και του δίνουμε τη σωτήρια ευλογία μας, καθώς λέμε «Η ειρήνη του Θεού λάμπει μέσα μου τώρα. Όλα τα πράγματα ας λάμπουν πάνω μου με αυτή την ειρήνη και ας τα ευλογήσω με το φως μέσα μου». Κάνουμε και την πρακτική εξάσκηση για σήμερα, 15 λεπτά το πρωί και το βράδυ. Κάθε μία ώρα το θυμόμαστε και ενδιάμεσα στην ώρα και ιδίως όταν ερεθιζόμαστε για να νιώσουμε φόβο, άγχος, επιθετικότητα, ζητούμε από τον Ιησού να σταθεί δίπλα μας, καθώς του λέμε «Η ειρήνη του Θεού λάμπει μέσα μου τώρα». Και θυμόμαστε «Δεν είμαι ένα σώμα, είμαι ελεύθερη, επειδή είμαι όπως με δημιούργησε ο Θεός». Αυτό. Και διαβάζουμε εδώ στα σχόλια ένα σχόλιο που κάνει η Ρόρη. Όταν είμαι μόνη μου ή είμαι σπίτι, θυμάμαι τη φράση της ημέρας, αλλά όταν είμαι έξω, δυσκολεύομαι να θυμηθώ ότι είμαι ο νους του Θεού. Αλήθεια είναι, Ρόρη. Γι' αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό που λέει πρακτική εφαρμογή. Κάθε μία ώρα και ενδιάμεσα στην ώρα. Εξαρτάται από την επανάληψη αυτή η δυνατότητα και η ετοιμότητα να επιστρέφουμε στην ειρήνη μέσα μας. Είναι μόνο θέμα επανάληψης. Να θυμάσαι να το επαναλαμβάνεις και ξαφνικά θα δεις ότι θα βρεθεί σε μια άλλη κατάσταση και αυτή θα εδραιωθεί μέσα σου. Και αυτή είναι η απάντηση και στο σχόλιο της Άντας. Έτσι είναι ακριβώς. Αλλά τόσα χρόνια που βρίσκομαι σε αυτό το δρόμο, μάλλον δεν έχει συμβεί ακόμα. Είναι θέμα επανάληψης. Είναι θέμα εξάσκησης. Εξάσκησης. Έτσι λοιπόν, ας έχουμε για στόχο σήμερα η ειρήνη του Θεού λάμπει μέσα μου τώρα και ας ευθυγραμμίσουμε τις εμπειρίες μας με αυτή την ειρήνη. Ας κάνουμε λοιπόν μια ημέρα τέτοια. Καλημέρα να έχουμε όλοι μαζί σαν ομάδα. Κάνουμε πάλι σήμερα τη δικιά μας συνεισφορά στον κόσμο. Χαίρετε. Γεια σας.